Το βιβλίο Σαμουήλ Α, κεφάλαιο Κ, συνέχεια από το μάθημά μας. Σελίδα λοιπόν 285, κεφάλαιο Κ. Και έφυγεν ο Δαβίδ εκ Ναβιώθ της εν Ραμά και ήλθε και είπε εναντίον του Ιωνάθαν, τι έπραξα, τι το αδίκημά μου και τι το αμάρτημά μου έμπροσθεν του πατρός σου, δια το οποίον ζητεί την ψυχή μου. Ο δε είπε προς αυτόν, μη γέννητο, σύ δεν θέλεις αποθάνει. Εδώ ο πατήρ μου δεν θέλει κάμι ουδέν, είτε μέγα είτε μικρόν, το οποίο να μην φανερώσει εις εμέ. Διατί ο πατήρ μου ήθελε κρύψει το πράγμα τούτο απ' εμού, δεν είναι ούτω. Και όμως εν ο Δαβίδ έτη και είπεν, ο πατήρ σου εξεύρει βεβαίως ότι εγώ έβρικα χάρη ενώπιόν σου. Όθεν λέγει, ας μην εξεύρει τούτο Ιωνάθαν, μη ποτέ λυπηθεί. Αλλά ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δεν είναι παρά ένα βήμα μεταξύ εμού και του θανάτου. Τότε είπε ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου, θέλω κάμισε. Κι είπε ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν, ειδώ αύριον είναι νεομηνία, καθήν εγώ συνηθίζω να κάθομαι μετά του βασιλέως να συντρώγω. Άφες με λοιπόν να υπάγω δια να κρυφθώ εν το αγρό μέχρι της εσπέρας της τρίτης ημέρας. Εάν ο πατήρ σου περιβλέπων με ζητήσει, τότε είπε, ο Δαβίδ εζήντσε θέρμος παρεμού να τρέξει εις Βηθλεέμ την πόλη αυτού, διότι εκεί γίνεται ετήσιος θυσία εφόλης της συγγενείας αυτού. Εάν είπε ούτω καλός, θέλει στη ειρήνη στον δούλον σου, εάν όμως οργιστεί πολύ, έξευρε ότι το κακό είναι αποφασισμένον παρά αυτού. Θέλεις λοιπόν καμία έλεος προς τον δούλο σου, διότι η συνθήκη Κυρίου εισήγαγε στον δούλο σου μετά σε αυτού. Εάν όμως την αδικία ανεμεί, θανάτος όν με σύ, και διατί να με φέρεις έως του πατρός σου. Και είπε ο Ιωνάθαν, μη γέννητο ποτέ τούτο εισέ, διότι αν το ότι γνωρίσω ότι το κακό είναι αποφασισμένο παρά του πατρός μου να έλθει επί σε, βεβαίως θέλος η αναγγείλει τούτο. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν, τι στέλνει μια παγγείλη, εάν ο πατήρ σου αποκριθεί σε σκληρά. Και είπε ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, ελθέ και ας εξέλθουμε στον αγρόν. Και εξήλθον αμφότεροι στον αγρόν. Και είπε ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, όταν ποτέ περί την αύριον ή την μετά την αύριον εξιχνιάσω τον πατέρα μου, κι δω είναι τι καλόν περί του Δαβίδ, εάν δε αποστείλω τότε προς ένας για το απεγγείλω, ούτω να κάνει ο Κύριος τον Ιωνάθαν και ούτω να προσθέσει. Εάν δε ο πατήρ μου απεφάσισε το κακό εναντίον σου, θέλω σε απεγγείλει τούτο και σε εξαποστείλει και θέλει σπάγει εν ειρήνη. Και ο Κύριος ας είναι μετά σου, καθώς εστάθη μετά τους πατρός μου. Και όχι μόνο ενώσω ζω, θέλεις δείξει προς εμέ το έλεος του Κυρίου για να μην αποθάνω, αλλά δεν θέλεις αποκόψει το έλεος σου από του οίκου μου εις τον αιώνα. Ουχή, ουδέ όταν ο Κύριος αφανίσει τους εχθρούς του Δαβίδ έκαστον από προσώπου της γης. Και έκαμεν ο Ιωνάθαν συνθήκη μετά του οίκου του Δαβίδ επιλέγων. Και ο Κύριος να εξητήσει λόγον παρά των εχθρών του Δαβίδ. Και έκαμεν ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ να ομώσει εις την αγάπην αυτού την προς αυτόν, διότι αγάπα αυτόν καθώς η γάπα την ιδίαν αυτού ψυχήν. Και είπε προς αυτόν ο Ιωνάθαν, αύριον είναι νεομηνία και θέλει ζητηθεί, διότι η καθέδρα σου θέλει είστε κενή. Και αφού σταθείς τρεις ημέρες, θέλεις καταβεί με τα σπουδής και ελθείς στον τόπον όπου εκρύφθεις την ημέρα της πράξεως και θέλεις καθίσει πλησίον της πέτρας Εζήλ. Και εγώ θέλω το ξεύσει τρία βέλη στο πλάγιον αυτής ως το ξεύω το ησημείον. Και ειδού θέλω αποστείλει τον υπηρέτην λέγον, είπαγε ευρέ τα βέλη. Εάν ρητός είπω εις τον υπηρέτην ειδού τα βέλη είναι δόθεν, από σου λάβε αυτά, τότε ελθέ, διότι εν ειρήνη σε και ουδε μία βλάβη ζει Κύριος. Εάν όμως είπω ούτω προς τον νέον, ειδού τα βέλη είναι πέκκινα από σου, είπα για την οδόν σου, διότι σε εξαπέστειλεν ο Κύριος. Περί δε του λόγου τον οποίον ομιλήσαμε εγώ και εσύ, διότι ο Κύριος σας είναι μάρτης μεταξύ εμού και σου εις τον αιώνα. Εκρύφθη λοιπόν ο Δαβίδ εν το αγρό, και όταν ήλθε η νεομηνία, ο βασιλεύς εκάθισε εις την τράπεζα αντί να φάγει. Και ο βασιλεύς εκάθισε της καθέδρας αυτού ως άλλοτε, επί καθέδρας πλησίων του τοίχου. Και ο Ιωνάθαν εσηκώθηκε κάθισεν
ο Αβενίρ πλησίον του Σαούλ, ο δε τόπος του Δαβίδ το κενός. Ο Σαούλ όμως δεν ελάλησεν ουδέν την ημέραν εκείνη, διότι είπε καθεαυτόν τίποτα συνέβη σε αυτόν ώστε να μην είναι καθαρός. Βεβαίως δεν είναι καθαρός. Και το πρωί την Δευτέρα του μηνός, ο τόπος του Δαβίδ το κενός, και είπε ο Σαούλ προς τον Ιωνάθαν τον Ιων αυτού. Γιατί δεν ήλθε ο Υιός του Ιεσέη στην τράπεζα ούτε χθες ούτε σήμερον? Και απεκρίθη ο Ιωνάθαν προς τον Σαούλ. Ο Δαβίδ ζήτησε εν θέρμος παρεμού να υπάγει έως Βηθλέμ. Και είπε να συπάγω παρακαλώ, διότι συγγένεια ημών κάμνη θυσίαν εν την πόλη. Και ο αδελφός μου αυτός παρήγγειλεν σε μένα παραβρεθώ. Τώρα λοιπόν ανέβηκα χάρη στους οφθαλμούς σου, άφες με παρακαλώ να υπάγω και να είδω τους αδελφούς μου, δια τούτο δεν ήλθε στην τράπεζα του βασιλέως. Τότε εξήφθη η οργή του Σαούλ κατά του Ιωνάθαν και είπε προς αυτόν, «Ιέ, διεφθαρμένης και αποστάτηδος, δεν εξεύρω ότι εσύ έκλεξα στον Ιών του Ιεσέ διεσχήνην σου και διεσχήνην της γυμνώσεως του μητρός σου, διότι ενώσω ο Υιός του Ιεσέ ζει επί της γης, σύ δεν θέλεις στερεωθεί ουδέ η βασιλεία σου. Τώρα λοιπόν πέμψον και φέρε αυτόν προς εμέ, διότι εξάπαντος θέλει αποθάνει». Και απεκρίθη ο Ιωνάθαν προς τον Σαούλ τον πατέρα αυτού και είπε προς αυτόν, «Διατί να θανατωθεί, τι έπραξε?» Και έριψεν ο Σαούλ δωράτιον κατά αυτού δια να χτυπήσει αυτόν. Τότε εγνώρισεν ο Ιωνάθαν ότι ήτο αποφασισμένον παρά του πατρός αυτού να θανατώσει τον Δαβίδ. Και σηκώθη ο Ιωνάθαν από τις τραπέζες με έξαψην Θεού. Και δεν έφαγεν άρτον τη δευτέραν ημέραν του μηνός, διότι το λυπημένος δια τον Δαβίδ, επειδή είχε κατεσχύνει αυτόν ο πατήρ αυτού. Και το πρωί εξήλθε ο Ιωνάθαν εις τον αγρόν κατά τον καιρόν του προσδιοριστέντα μετά του Δαβίδ έχων με θεαυτού μικρών παιδάριων. Και είπε προς το παιδάριον αυτού, «Τρέξον, ευρέ τώρα τα βέλη τα οποία εγώ το ξεύω». Και καθώς έτρεγε το παιδάριον, εκτόξευσε το βέλος πέραν αυτού. Και όταν το παιδάριον ήλθεν εις τον τόπον του βέλους, το οποίο ο Ιωνάθαν είχε τοξεύσει, εφώναξεν ο Ιωνάθαν κατόπιν του παιδαρίου και είπεν, «Δεν είναι το βέλος πέραν από σου». Και εφώναξεν ο Ιωνάθαν κατόπιν του παιδαρίου, «Τάχινον, σπεύσον, μη σταθείς». Και σύναξε το παιδάριον του Ιωνάθαν τα βέλη και ήλθεν προς τον κύριον αυτού. Το παιδάριον όμως δεν ήξευρε ουδέν, μόνο ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ήξευρον την υπόθεση. Και έδωκεν ο Ιωνάθαν τα όπλα αυτού στο παιδάριον, το μεθέ αυτού, και είπε προς αυτό, «Είπαγε, φέρε αυτά εις την πόλη». Καθώς δε ανεχώρησε το παιδάριον, εσηκώθη ο Δαβίδ εκ του μεσημβρινού μέρους και έπεσε κατά πρόσωπον αυτού εις την γην και προσεκίνησε τρεις και εισπάστησαν αλλήλους και έκλαψαν αμφότεροι, ο δε Δαβίδ έκαμε κλαθμόν μέγαν. Και είπε ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, «Είπαγεν ειρήνη, καθώς ομώσαμεν εμείς αμφότεροι στο όνομα του Κυρίου λέγοντες, ο Κύριος ας είναι μεταξύ εμού και σου και μεταξύ του σπέρματός μου και του σπέρματός σου στον αιώνα». Και εσυχώθη και ανεχώρησεν ο δύο Ιωνάθαν εισήλθεν εις την πόλη. Γρήγορα προχωράει το έργο του Θεού. Τόσο γρήγορα που ξεπερνάει τις σκέψεις των ανθρώπων, ακόμη και των ανθρώπων του Θεού, όπως του Ιωνάθαν, όπως και του Δαβίδ. Ο Σαούλ προσπάθησε με πονηριά να σκοτώσει και να απομακρύνει από κοντά του τον Δαβίδ, δεν τα κατάφερε. Προσπάθησε άμεσα, όμως βρέθηκε μπροστά στο σχέδιο του Θεού, που χρησιμοποιώντας τη Μιχάλ, την κόρη του Σαούλ και γυναίκα του Δαβίδ, γλίτωσε. Τέλος έφτασε μέχρι τον προφήτη Σαμουήλ, όπου και εκεί ο Θεός ελευθέρωσε από τα χέρια του Σαούλ τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ έφυγε, γλίτωσε, αλλά και αυτό είναι το πνεύμα του αγαθού ανθρώπου. Ακόμη δεν μπορεί να δεχτεί μέσα στην καρδιά του και να πιστέψει πραγματικά ότι ο Σαούλ θέλει να τον θανατώσει, γιατί δεν βρίσκει για ποιο λόγο θέλει. Δεν μπορεί να καταλάβει το γιατί. Και πράγματι, στον αγαθό άνθρωπο, στον πιστό άνθρωπο, ό,τι και να συμβαίνει εναντίον του από άλλους ανθρώπους, αναρωτιέται, μα γιατί, δεν έκανα τίποτα, δεν φταίω σε τίποτα.
Η απάντηση είναι, αδελφοί, ότι δεν υπάρχει λογική εξήγησης γιατί μας εχθρεύονται οι άνθρωποι, παρά μόνο πνευματική. Και πνευματική εξήγηση είναι ότι πίσω από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι επηρεάζονται τόσο πολύ από την κακία του διαβόλου, κρύβεται ο διάβολος, ο οποίος μισεί τους ανθρώπους του Θεού. Και ιδίως τους ανθρώπους τους οποίους έχει εκλέξει ο Θεός και έχει ωραίο σχέδιο, δηλαδή θα έλεγα τώρα όλους τους χριστιανούς. Καλά κάνουμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αλλά δεν κάνουμε καλά όταν ρωτούμε και δεν παίρνουμε εξήγηση και επιμένουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτά είναι τα πράγματα. Ποια δηλαδή? Ότι δεν ζούμε σε έναν φυσικό κόσμο μόνο, αλλά ζούμε σε ένα πνευματικό κόσμο. Μέσα σε πνευματικό κόσμο που μόνο με πνευματικές εξηγήσεις μπορεί να εξηγηθούν αυτά που μας συμβαίνουν. Μόνο με τη λογική του Πνεύματος του Αγίου μπορούμε να εξηγήσουμε αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας. Μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Και αυτό δεν είναι κακό. Το ότι δεν μπορούμε, κακό είναι όταν επιμένουμε να τα εξηγήσουμε με φυσικό τρόπο τα ανεξήγητα. Μην προσπαθείς, εντάξει, σκέψου, αλλά ρώτησε το Θεό και από εκεί και πέρα μην προσπαθείς. Ο Δαβίδ λοιπόν δεν μπορεί ακόμη να χωνέψει, όπως θα λέγαμε σήμερα, ότι ο Σαούλ θέλει και έχει αποφασίσει πραγματικά να τον σκοτώσει. Πίστηκε στη γυναίκα του τη Μιχάλη και έφυγε, πίστηκε στο Σαμουήλ τον προφήτη και έφυγε, αλλά ακόμη δεν μπορεί να το χωνέψει. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η καρδιά του είναι ακόμη πίσω. Και είναι η καρδιά του πίσω γιατί το μπροστά του είναι άγνωστο. Να φύγει, να πάει πού? Να φύγει, να κάνει τι? Δεν μπορεί να σταθεί άλλο, ναι, αλλά πού θα πάει, τι θα κάνει? Αγαπάει το Θεό, εμπιστεύεται το Θεό, αλλά μπροστά του ο δρόμος είναι άγνωστος. Και αν χρησιμοποιήσει το μυαλό του και η καρδιά του τα επιχειρήματα των ανθρώπων, θα τα χάσει. Δεν θα βρει τίποτα που να μπορεί να στηριχθεί και να ελπίσει. Γι' αυτό ο χριστιανός δεν αγωνίζεται να βρει δρόμους που θα του δώσουν την ασφάλεια στην καρδιά του, γιατί δεν υπάρχουν τέτοιοι δρόμοι. Ανθρώπινος δρόμος δεν θα σε εξασφαλίσει την ευλογία αλλά και την ασφάλεια στη ζωή σου. Ο μόνος που θα σου εξασφαλίσει την ασφάλεια στη ζωή σου είναι ο Λόγος του Θεού, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και τελικά η ελπίδα σου στο Χριστό. Είναι φοβερό να τελειώνει η ζωή σου σε μία περίοδο, να αρχίζει κάποια άλλη και να μην υπάρχουν προϋποθέσεις μπροστά σου. Και τώρα τι θα κάνω? Παραδείγματος χάρη, απολύεται ένας άνθρωπος μετά από 25 χρόνια δουλειάς. Και τώρα τι θα κάνω? Γι' αυτό δεν είναι, ο Λόγος του Θεού δεν είναι για τότε μόνο. Είναι για κάθε μέρα. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στον αιώνα. Τέτοια αδιέξοδα θα έχουμε, είχαμε και τώρα θα έχουμε ακόμη πιο πολλά. Ακόμη πιο πολλά, όχι μόνο επαγγελματικά. Το ερώτημα τώρα τι θα κάνω? Τελειώνουν τα λεφτά. Τώρα τι θα κάνω? Ξέρεις, θα πει να τελειώσουν τα λεφτά και να έχεις και 2-3 παιδιά. Έχουμε βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις εγώ και η γυναίκα μου. Τελειώσαν τα λεφτά και λέω τώρα, και μου λέει τώρα τι θα κάνουμε? Λέω, ξέρω εγώ. Αλλά έχουμε ευτυχώς. Θα προσευχηθούμε να μας βοηθήσει ο Θεός. Και ομολογώ ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι ποτέ ο Θεός δεν μας άφησε. Αλλά να σας πω κάτι.
καλόν είναι και έτσι κάναμε τις περισσότερες φορές, φοβάμαι να πω πάντα, ελπίζαμε στον Κύριο. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε θα μας βοηθήσει αυτός ο άνθρωπος, ο άλλος ο άνθρωπος, θα κάνουμε έτσι, τίποτα. Γονατίζαμε και λέγαμε, Κύριε, εν τω μεταξύ δεν θέλαμε και να το μάθουνε. Κύριε, εσύ ξέρεις, βοήθα μας. Και ερχότανε η βοήθεια πραγματικά από το Θεό. Γι' αυτό και ο Δαβίδ το ξέρει, πότε θέλει ελθεί η βοήθειά μου. Κοιτάζω, λέει, τα όρη, κοιτάζω τα βουνά, κοιτάζω μακριά, κοιτάζω κοντά, βοήθεια δεν υπάρχει πουθενά. Και συνεχίζει, βοήθειά μου θα έρθει από του Κυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Και αμέσως απαντάει ο Θεός, μετά από αυτή την έκφραση πίστης, αμέσως απάντησε, εγώ θα είμαι μαζί σου. Εγώ θα σε φυλάω, εγώ θα σε προστατεύω. Και αυτή είναι η ορθή αντιμετώπιση των πραγμάτων. Γιατί υπάρχει και η λανθασμένη. Θα κάνω αυτή την πονηριά, αυτή είναι η τελείως λανθασμένη. Θα κάνω αυτή την κομπίνα, αυτό το κόλπο, έτσι θα κάνω, θα τους ρίξω και θα τα καταφέρω. Αλλά έτσι γίνονται τα πράγματα χειρότερα για τον άνθρωπο του Θεού. Γιατί? Γιατί δίνουμε τόπο στο διάβολο και ο διάβολος πια ξεσηκώνεται και τα καταστρέφει όλα. Ενώ όσο μένουμε σε αγιασμό, ελπίζοντας το Θεό, τότε τι γίνεται? Τότε δίνουμε τόπο στο Θεό να ενεργήσει εις βοήθειά μας. Άρα το κρίσιμο σημείο, αδερφοί αγαπητοί, στη ζωή μας, και καλόν είναι να το λαμβάνουμε στερεά πάντοτε υπόψη μας και σοβαρά πάντοτε υπόψη μας. Σκέπτομαι να κάνω κάτι. Σε ποιον θα δώσω τόπο να επέμβει στη ζωή μου? Εάν πάω με πονηριά, δίνω τόπο στο διάβολο. Αν πάω με αχαθοσύνη, πίστη, αγάπη, υπομονή και επί το λόγο του Κυρίου, δίνω τόπο στο Χριστό και βρίσκει την ευκαιρία ο Χριστός που το θέλει πάρα πολύ να δοξαστεί στη ζωή σου και στη ζωή μου. Είναι πολύ κρίσιμο. Γι' αυτό και ο χριστιανός δεν διεκδικεί. Δεν τσακώνεται, δεν μάχεται, δεν αγριεύει. Ακόμη δεν συνδικαλίζεται. Δεν διεκδικεί. Ο χριστιανός είναι πρόβατο. Πρόβατο. Και ψάχνει να βρει τι λέει ο λόγος του Θεού. Και όταν το βρει, έρχεται ο Θεός και τον βοηθάει. Εάν περπατήσεις αυτό. Βεβαίως ο κόσμος μας κοροϊδεύει και μας λέει πρόβατα. Αλλά εμείς χαιρόμαστε, γιατί θέλουμε να είμαστε πρόβατα της βοσκής του Κυρίου όμως. Γιατί τα πρόβατα της βοσκής του Κυρίου δεν είναι χαζά. Αγαθοσύνη έχουνε, χαζομάρα δεν έχουνε. Γιατί ο Θεός τους δίνει σοφία, βρίσκουνε χάρη, τους δίνει εξυπνάδα. Γι' αυτό και τι λέει ο λόγος του Θεού? Με προμελετάτε εσείς τα πρόβατα του Θεού? Όταν θα βρεθείτε σε μία δυσκολία, τι θα πείτε? Μην αφήνετε την καρδιά σας να σας οδηγεί. Προσευχηθείτε, πηγαίνετε και εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο θα σας διδάξει τι ακριβώς να πείτε. Έτσι είναι, αδελφοί, για να το καταλάβουμε και το κήρυγμα. Ότι θα κηρύξουμε σήμερα αυτό. Κάθομαι λοιπόν, παίρνω τα βιβλία, παίρνω τις εγκυκλοπαίδειες, παίρνω τα λεξικά, παίρνω, γράφω, σβήνω και γράφω μια έκθεση τελικά. Ωραία έκθεση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ αν πεις αυτό, διαβάσεις, προσευχηθείς και πεις, Κύριε, τώρα τι θα πω? Τι λέει ο λόγος του Θεού? Δεν θα πεις εσύ, το Πνεύμα το Άγιο θα μιλήσει. Μην προμελετάς. Τι θέλεις λοιπόν, να γράψεις μία άριστη έκθεση ή να αφήσεις την καρδιά σου, την ψυχή σου, το Πνεύμα σου, το Θεό να μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο? Είναι επιλογή. Επιλογή είναι. Ποιος θέλει να σε βοηθήσει? Θες να κάνεις ένα ωραίο σχέδιο, έτσι να το εξετάσεις, να το ερευνήσεις, να πεις, να ψάξεις και λοιπά και να πας να προχωρήσεις? Ή θες να προσευχηθείς και να πεις, Κύριε, βοήθησέ με και οδήγησε τα βήματά μου? Είναι θέμα επιλογής. Δεν είναι αυτό ανοησία, ούτε επιπολαιότητα. Αντιθέτως είναι σοφία και μάλιστα ουράνια. Η επιπολαιότητα πότε θα ήτανε? Να πας χωρίς να προσευχηθείς, χωρίς φόβο Θεού, αυτό είναι υπολαιότητα. Ο Θεός θα είναι μαζί μου και φεύγω. Θα είναι μαζί, το έχει ζητήσει.
Έχεις εξομολογηθεί, έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου. Πώς θα είναι ο Θεός μαζί σου? Πώς θα είναι ο Θεός μαζί σου αν δεν έχεις τακτοποιηθεί στη σχέση σου με το Θεό και με τους ανθρώπους και με τον εαυτό σου? Είναι ένας αγώνας για να είναι ο Θεός μαζί μας. Ο Δαβίδ λοιπόν βρέθηκε σε αδυναμία. Προσευχήθηκε και σκέφτηκε τι όπλα του έχει δώσει ο Θεός, και σκέφτηκε τον Ιωνάθαν. Τον Ιωνάθαν του τον έδωσε ο Θεός. Του χάρισε ο Θεός τον Ιωνάθαν. Έναν άνθρωπο πιστό που αγαπούσε τον Θεό και αγάπησε, λέει, τον Δαβίδ σαν τον εαυτό του. Άρα να τι θα κάνω. Εκεί που έχει ανοίξει πόρτα και δρόμο ο Θεός, εκεί θα πάω. Και πράγματι πάει και τον βρίσκει και του λέει: πιστεύω ότι ο μπαμπάς, ο πατέρας, ο Σαούλ έχει αποφασισμένο να με σκοτώσει. Ο Ιωνάθαν λέει: μη γέννητο. Λέει όμως: μη γέννητο, θα μου το έλεγε. Θα σου το έλεγε, αλλά έλα που ξέρει ότι είμαστε μαζί, με αγαπάς και σ' αγαπάω. Άρα πού να στο πει? Αν στο πει θα γίνει λάθος, γιατί θα με ειδοποιήσεις. Και τότε προσευχηθήκανε να τους οδηγήσει ο Θεός και βρήκανε και κάτι πολύ σοβαρό. Το σκεφτήκανε και είπανε: με την πρώτη του μηνός θα έχουμε νεομηνία και τρεις μέρες έχουμε προσευχή και θυσίες. Εκεί θα είναι ο πατέρας σου, ο Σαούλ, θα είσαι εσύ, ο Ιωνάθαν, θα είναι ο Αβενίρ, ο στρατηγός, και συνήθως είμαι και εγώ. Εάν έχει αποφασίσει ο πατέρας να με θανατώσει, μόλις με βρει δεν γλιτώνω. Αλλά δεν ξέρω, ούτε και εσύ ξέρεις, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και σκέφτονται, και είναι ωραίο αυτό να σκέπτονται, δεν θα έρθω, και αν όταν ρωτήσει εσένα, γιατί εσένα θα ρωτήσει γιατί ο Δαβίδ δεν ήρθε, θυμώσει και αγριέψει, θα μας φανερώσει ο Θεός από τη συμπεριφορά του τι έχει μες στην καρδιά του, και τότε σε παρακαλώ να με ειδοποιήσεις. Το άκουσε ο Ιωνάθαν, και εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, είναι ότι όλοι ξέρουνε. Ο Ιωνάθαν έχει καταλάβει ότι βασιλιάς θα είναι ο Δαβίδ, και ο Σαούλ το έχει καταλάβει ότι βασιλιάς θα είναι ο Δαβίδ, και ο Δαβίδ το ξέρει ότι μετά το Σαούλ βασιλιάς θα είναι ο Δαβίδ. Όλα τα έχουν καταλάβει, και τώρα είναι με αυτή τη γνώση που έχουν, τι αποφασίζουνε. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τι αποφασίζεις? Η απόφασή σου πώς στέκεται μπροστά στο σχέδιο του Θεού που ξέρεις. Ξέρει ο Σαούλ ότι ο Δαβίδ είναι αγαπημένος του Θεού, και ο Ιωνάθαν το ξέρει. Ο Ιωνάθαν τον αγαπάει και θα φροντίσει όσο μπορεί. Ο Σαούλ τον μισεί και θα προσπαθήσει όσο μπορεί να τον σκοτώσει. Όμως κανείς δεν παίρνει τη σωστή απόφαση από τους δυο. Κανείς. Δεν φτάνει, αδερφή, να βοηθάς αυτόν που αγαπάει ο Θεός. Αλλά ο Θεός θέλει να πορεύεσαι ειρηνικά με αυτόν που θέλει ο Θεός. Το τέλος του Ιωνάθαν ήταν τραγικό. Τώρα θα χωρίσουν με τον Δαβίδ και θα είναι χωρισμός οριστικός. Έχει όμως την ευκαιρία τώρα ο Ιωνάθαν, και θα την έχει και στο μέλλον, να εγκαταλείψει τον πατέρα του και να προσκοληθεί στον Δαβίδ, ή να εγκαταλείψει τον Δαβίδ και να προσκοληθεί στον πατέρα του. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Σοβαρή απόφαση. Άρα για πού να τον ήθελε ο Θεός? Επειδή πήρε απόφαση και προσκολήθηκε στον Σαούλ, το τέλος του ήταν θάνατος τραγικός.
Έχει την ευκαιρία τώρα και πάντοτε έχουμε αυτή την ευκαιρία να προσκοληθούμε στο Χριστό. Να προσκοληθούμε στην Εκκλησία. Γιατί ένας πειρασμός μεγάλος είναι οι φίλοι μας, συμμαθητές μας, συμφοιτητές μας, οι αδελφοί μας που δεν περπατάνε καλά, αλλά είναι αγαπητοί σε μας. Ποιο είναι το κριτήριο με ποιον θα περπατήσεις μαζί, η καρδιά σου ή το θέλημα του Θεού που ξέρεις? Καταλάβατε, αδελφοί, πόσο σοβαρές αποφάσεις καλούμεθα να παίρνουμε. Πολύ σοβαρές αποφάσεις που έχουν συνέπεια σε όλη μας τη ζωή, και όχι μόνο αυτή αλλά και την άλλη. Ένας τόσο ευλογημένος άνθρωπος ο Ιωνάθαν ακολούθησε την καρδιά του και όχι το θέλημα του Θεού που το ξέρει. Του υποσχέθηκε λοιπόν, ακούτε τώρα απόφαση και υπόσχεση. Του λέει, εγώ θα το κάνω όπως μου το πες, θα σε βοηθήσω. Και πώς θα με ειδοποιήσεις? Θα βρω και τον τρόπο να σε ειδοποιήσω, θα έρθω αφού καταλάβω σε αυτό τον αγρό, εδώ. Εσύ θα είσαι κρυμμένος και εγώ θα ρίξω ένα βέλος. Εάν το βέλος το ρίξω κοντά, θα πάει ο μικρός και θα πω έλα έλα, είναι πιο κοντά, και θα καταλάβεις και εσύ και θα έρθεις και θα είσαι ελεύθερος. Αν το βέλος είναι πιο μακριά, θα του πω πήγαινε πήγαινε, πιο μακριά είναι το βέλος, και εσύ θα φύγεις. Και επειδή ξέρω, συνεχίζει, του λέει, όμως θα κάνεις μία συνθήκη μαζί μου και μία υπόσχεση θα δώσουμε όρκου. Όταν θα γίνεις βασιλιάς, και εγώ και τα παιδιά μου και η συγγενειά μου θα βρούνε χάρη στους οφθαλμούς. Ξέρω ότι θα γίνεις βασιλιάς και ο πατέρας μου το ξέρει ότι θα γίνεις βασιλιάς. Σαν να του λέει, γίνε βασιλιάς αλλά εγώ θα μείνω με τον πατέρα μου. Ναι, αλλά ο πατέρας σου δεν είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Θεός. Τι επιλέγεις λοιπόν τώρα, τη βουλή του πατέρα σου ή τη βουλή του Θεού που είναι ο Δαβίδ? Είναι πολύ σοβαρές αποφάσεις που καλούμεθα πάρα πολλές φορές να λάβουμε. Ποια είναι η αποφασή σου? Να ακολουθήσεις τις παρέες σου και να πας όπου θέλεις? Το τέλος είναι θάνατος. Δεν το έχει καταλάβει ο Ιωνάθαν ότι το τέλος είναι θάνατος. Εκείνο που σκέφτεται ότι τώρα θα συνεχίζω να είμαι γιος του βασιλιά και θα περνάω πάρα πολύ καλά. Μπορεί να περνάς για λίγο καιρό πάρα πολύ καλά, αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι το αν θα περνάς καλά τώρα. Εκείνο που έχει σημασία είναι το τέλος της ζωής σου, η συνέχεια της ζωής σου και η αιώνια ζωή. Μερικές φορές απαιτεί ο Θεός χωρισμό, αδερφοί, απομάκρυσης. Γι' αυτό τι λέει ο Χριστός? Δεν ήλθα να φέρω ειρήνη, μάχαιρα ήθα να βάλω, να χωρίσω πατέρα από γιο, μητέρα από κόρη, πεθερά από νύφη, αδελφό από αδελφή. Μάχαιρα ήρθα να βάλω. Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη. Ο Χριστός στη ζωή μας δεν φέρνει ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων. Φέρνει ειρήνη μες στην καρδιά των πιστών. Άλλο η ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων που είναι πόλεμος, και άλλο η ειρήνη του Θεού μες στην καρδιά μας που είναι ευλογία. Και να σας πω κάτι, πάντοτε μπροστά μας και κάθε μέρα πολλές φορές θα βρίσκουμε και θα βρισκόμαστε μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις για να παίρνουμε αποφάσεις. Αποφάσεις να προσκοληθώ ή να φύγω, να κάτσω ή να φύγω.
Να προχωρήσω ή να σταματήσω? Και όχι μόνο αυτό, για να το καταλάβουμε λίγο περισσότερο, είναι η άποψη της γυναίκας μου και η δική μου. Εγώ μπορεί να πω στη γυναίκα μου, ακραίο, πάμε στα μπουζούκια, για να πει δεν είσαι καλά. Αν της πω όμως, πάμε το Σαββατοκυριακό εκδρομή και θα περάσουμε ωραία και θα σου πάρω και ό,τι θέλεις και θα συναντήσουμε και κάποιους γνωστούς και φίλους, η Άννα τι θα πει? Δεν πειράζει, μια Κυριακή είναι, πάμε. Δεν είναι ο Θεός μαζί της? Ή θα πει, εγώ δεν θα έρθω, αν θέλεις να πας πήγαινε, αλλά εγώ θα πάω στην εκκλησία. Καταλάβατε, αδερφοί, πόσο σοβαρές αποφάσεις επί καθημερινής βάσεως μπορούμε να πάρουμε. Δεν πειράζει μια Δευτέρα, ας μην πάμε στην εκκλησία, να πάω κι εγώ να ξεκουραστώ, είναι απόφαση. Τι θα πω εγώ? Έχει δίκιο η γυναίκα μου να ξεκουραστεί, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι τι θέλει ο Θεός. Άρα οι αποφάσεις μας είναι συνεχόμενες αυτού του είδους. Βεβαίως η απόφαση του Ιωνά θα είναι απόφαση ζωής. Οι άλλες αποφάσεις που λέω είναι μικρές, αλλά όμως καθορίζουν την επιθυμία της καρδιάς και το θέλημα μου σε σχέση με το θέλημα του Θεού. Δεν θέλω να σας βάλω εδώ βάρος, αν θέλετε να πάτε διακοπές. Να πάτε, αδερφοί, δεν το λέω, αλλά θέλω να καταλάβουμε τη διαφορά της απόφασης. Και διακοπές θα πάμε και ο Θεός θα είναι μαζί σας και θα σας ξεκουράσει, και εκεί που θα πάτε να βρείτε και εκκλησίες, να βρείτε και αδέλφια. Δεν εννοώ, μην πάει το μυαλό μας προς τα εκεί. Κάνω αυτή τη διευκρίνηση για να μην χαλάσει η καρδιά μας και τσακωθούμε τη γυναίκα μας και με τον άντρα μας. Εγώ μιλάω για τις αποφάσεις που είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού, αλλά είναι τελείως αντίθετες με την καλοπέρασή μας. Τελείως αντίθετες με τις επιθυμίες μας. Τελείως αντίθετες με τις απόψεις μας. Για αυτές τις αποφάσεις μιλάω. Την απόφαση του Ιωνάθαν που είναι απόφαση ζωής. Βεβαίως και την απόφαση του σαρκικού και του κοσμικού φρονήματος με την απόφαση του φρονήματος του Πνεύματος του Αγίου. Τώρα ποιος θα με δει να βάλω ένα παντελόνι να πει η γυναίκα μου? Ωραία, κανένας δεν θα σε δει. Αλλά θα σε δει ο Θεός. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι έβαλες το παντελόνι. Το πρόβλημα είναι ότι το έχει η καρδιά σου και το έβαλες. Άρα το πρόβλημα δεν είναι ότι το έβαλες μια φορά. Το πρόβλημα είναι ότι το φιλοξενεί η καρδιά σου. Όταν είμαι μόνη μου, όταν είναι μια κοπέλα, βάφεται. Φρύδια, μάγουλα, μάτια, ντύνεται, βγαίνει χαρούμενη, σαν μοντέλο, όμορφη. Όταν έρχεται στην εκκλησία, σεμνεί. Καλό είναι το ένα. Και το άλλο δεν είναι κακό, που είναι. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι, αδερφοί, τι κάνουμε. Το πρόβλημα είναι τι φιλοξενεί η καρδιά μας. Γιατί όπου είναι η καρδιά μας, εκεί είναι ο θησαυρός μας. Και εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα, αλλά και περπατάμε. Και τότε η καρδιά μας μας οδηγεί μακριά από το θέλημα του Θεού, μακριά από την αγάπη του Χριστού και εν τέλει μακριά από την ευλογία και την ασφάλεια. Εκλέξαμε λανθασμένο δρόμο. Άσε που το βλέπει και υποκριτικό ο Θεός. Έξω βάφομαι, ντύνομαι, αφήνω τα πάνω ελεύθερα, τα κάτω έξω και περπατάω και με βλέπουν και με καμαρώνουν ο κόσμος, και μέσα σεμνή, καλή και όμορφη και με βλέπει και με καμαρώνει και η εκκλησία. Αλλά όμως δεν σε βλέπει και ούτε σε καμαρώνει ο Θεός. Είναι πολύ σοβαρό να παίρνουμε αποφάσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, γιατί έτσι δίνουμε τόπο ή στο διάβολο ή στο Θεό. Ή να μας ταλαιπωρήσει και να μας καταστρέψει, ή να μας ευλογήσει και να μας δοξάσει. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό έχω να συστήσω στις μητέρες που έχουν μικρά παιδιά και μικρά κορίτσια, μην αφήνουν παντελονάκια, βαφτισματάκια μέσα στο σπίτι και τα κρύβουν. Μαθαίνουν το κοριτσάκι τους και το αγοράκι τους έτσι,
και μετά δεν διορθώνονται τα πράγματα. Ενώ όταν οι μητέρες είναι καλό παράδειγμα και δίνουν καλό παράδειγμα στα παιδιά τους, τότε όλα πάνε καλά και ευλογημένα. Τι αποφασίζεις έχει σημασία. Πώς περπατάς έχει σημασία. Θυμάμαι όταν πίστεψα, ο Θεός μου είχε κόψει το τσιγάρο και εγώ το ξανάρχισα. Όταν ήμουνα στη δουλειά έξω κάπνιζα αρημανίως. Μέσα στην εκκλησία μάσαγα και τσίχλες, πως τις λένε εκείνες τις κανέλας, θυμάμαι, έπαιρνα για να μην μυρίζει και το τσιγάρο. Μια μέρα προχώραγα στο δρόμο και αρημανίως κάπνιζα. Κάνω έτσι και βλέπω έναν αδελφό μπροστά. Ω, και έρχεται κατά πάνω. Το παίρνω και το βάζω μέσα στην τσέπη. Και με δει, βέβαια κατακάει τα χέρια μου, τα παντελόνια μου, τα μπατζάκια μου, όλα καήκανε. Και γέλαγε ο αδερφός και μου λέει: βγάλ το, δεν πειράζει, αδερφέ. Βγάλ το. Κακοκινήσει, κακίτρινήσει, γέλαγα, αλλά γέλαγα με στραβό το στόμα. Δεν ήξερα πού να κρυφτώ. Όμως δεν είναι καλό να μην ξέρεις πού να κρυφτείς όταν σε βλέπει ο άνθρωπος και να μην σε νοιάζει αν σε βλέπει ο Θεός. Έχεις μια αδυναμία, δεν πειράζει. Μην το δικαιολογείς όμως. Μετά το πήρα το τσιγάρο και κάπνιζα μπροστά του. Θα μου πεις, αυτό είναι ασέβεια. Δεν είναι ασέβεια. Έλεγα, Θεέ μου, δεν το θέλω. Αλλά δεν μπορώ να το κόψω. Κόφτω μου. Μου το κόψε ο Θεός. Όλα τα κάνει ο Θεός. Μη δικαιολογήσουμε όμως την αμαρτία μας. Μη τη δικαιολογήσεις. Πράγματι λοιπόν, αποφάσισαν και ξεκίνησαν να κάνουν αυτό που συμφώνησαν. Πήγε στην Νεομηνία ο Ιωνάθαν, η θέση του Δαβίδ ήταν κενή, ο Αβενίρ εκεί, ο βασιλιάς εκεί και αμέσως ο Σαούλ. Δεν ήρθε ο Δαβίδ, ξέρω. Πάντοτε αδερφοί να ξέρετε κάτι, οι άνθρωποι λένε εξιδίων κρίνει ο άνθρωπος τα ελότρια. Και δεν είναι και κακό, αλλά δεν είναι και καλό. Ξέρετε τι σκέφτηκε το Δαβίδ, ακάθαρτος θα είναι. Ναι, αλλά ο Δαβίδ δεν ήταν ακάθαρτος. Και δεν μίλησε την πρώτη φορά, την πρώτη μέρα. Πάει δεύτερη μέρα, έλειπε. Και αμέσως, όπως είχαν προβλέψει, όπως είχε φωτίσει ο Θεός, ρωτάει τον Ιωνάθαν, πού είναι ο Υιός του Ιεσέ. Α, λέει, εγώ του δώσα άδεια. Ήρθε και με παρακάλεσε και μου είπε να πάει στη Βηθλεέμ, στη συγγενειά του που έχουν θυσία και μου λέει, άφησε με σε παρακαλώ, και εγώ τον άφησα. Εκεί αγρίεψε. Ιέ της διεφθαρμένης και της αποστάτιδος, τον άφησες να φύγει και δεν με αφήνεις να τον σκοτώσω. Κοιτάξτε αδερφοί, αν ήταν πιο πονηρός και πιο έξυπνος θα έλεγε, δεν πειράζει, μου γλίτωσες τώρα, δεν μου γλιτώνεις την άλλη φορά. Θα μπορούσε να τη θασεύσει το μίσος του, αλλά το μίσος δεν τη θασεύεται. Την πρώτη μέρα δεν είπε τίποτα, το θησάσεψε. Τη δεύτερη μέρα δεν κρατήθηκε. Και η αλήθεια είναι, αδερφοί αγαπητοί, ότι όταν η καρδιά μας είναι γεμάτη με κάτι, για λίγο μπορούμε να κρατηθούμε. Στο τέλος εκδηλωνόμαστε. Στο τέλος φανερωνόμαστε. Και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Δεν με αφήνεις να το σκοτώσω και ξέρεις ότι όσο ζει αυτός, εσύ βασιλιάς δεν πρόκειται να γίνεις. Και ο Σαούλ το ξέρει. Και ο Ιωνάθαν το ξέρει. Και ο Αβενίρ το ξέρει. Τώρα σε αυτή την αλήθεια πώς στέκεται ο καθένας. Ο Αβενίρ αδιάφορος. Δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια. Δεν ενδιαφέρεται για τη δικαιοσύνη. Αυτός ενδιαφέρεται να είναι στρατηγός. Ο Ιωνάθαν ενδιαφέρεται, αλλά μέχρι του σημείου να μην χαλάσει τη σχέση του με τον πατέρα του. Μα γιατί ρε πατέρα, πού σε αδίκησε, τι κακό έκανε, γιατί θες να το σκοτώσεις. Και τόσο μεγάλος ήταν ο θυμός του που πήρε το δόρυ του να τον καρφώσει και να τον σκοτώσει. Και το γιο του. Ξέφυγε, ξεπέρασε τα όρια του που δεν άντεξε να συγκρατηθεί. Τρεις άνθρωποι, τρεις διαφορετικές θέσεις και οι τρεις η μία χειρότερη από την άλλη.
ο Ιωνάθαν υπέρ του Δαβίδ, αλλά χωρίς να χάσει την καλοπέραση του Υιού του βασιλιά. Ο Αβενίρ αδιάφορος παντελώς. Έχετε δει ανθρώπους τελείως αδιάφορους. Τον αδικεί αυτόν, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αδιάφορος, εαυτούλης του. Εγώ να είμαι στρατηγός. Ο δε Σαούλ, εχθρός Υιός του διαβόλου. Ξέρετε ότι υπάρχουν Υιοί του διαβόλου, οι οποίοι σπέρνουνε όταν κοιμόμαστε. Υπάρχουν Υιοί της βασιλείας των ουρανών, αλλά υπάρχουν και Υιοί του διαβόλου. Ο Δαβίδ είναι Υιός του διαβόλου. Θέλει ντε και καλά να καταστρέψει τον άνθρωπο του Θεού, τον Δαβίδ. Δεν είναι αδιάφορος σαν τον Αβενίρ, ούτε φιλικός σαν τον Ιωνάθαν. Υιός του διαβόλου, εχθρός του Θεού και των ανθρώπων του Θεού. Αυτοί είναι επικίνδυνοι άνθρωποι. Γι' αυτό σε αυτούς δεν τους πλησιάζουμε ποτέ. Μην πλησιάζετε αυτούς τους ανθρώπους. Μην αντιστέκεστε. Στον πονηρό μην αντιστέκεσαι. Φεύγει από αυτόν. Μακριά από αυτόν. Είναι επικίνδυνος. Και είναι καλό να έχουμε αποκάλυψη και φανέρωση να διακρίνουμε στη ζωή μας τους Υιούς του διαβόλου. Όχι με τη φαντασία μας, ούτε με την εξυπνάδα μας. Με αποκάλυψη Θεού και με προσευχή. Το χαρακτηριστικό όμως των Υιών του διαβόλου είναι ντε και καλά να κάνουν κακό στο έργο του Θεού. Ντε και καλά να σκοτώσουν τα παιδιά του Θεού. Όσο το δυνατόν, αυτός είναι ο διάβολος. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι. Όλοι οι άνθρωποι επηρεάζονται. Είναι μέσα στον κόσμο. Περισσότεροι άνθρωποι σαν τον Αβενίρ. Αδιάφοροι. Άσε να κάνουν τι θέλουν. Μη χαλάσω την ησυχία μου. Μερικοί είναι συμπαθούντες. Σαν τον Ιωνάθαν. Αλλά να μην χάσω και την καλοπέρασή μου. Εντάξει, να σε βοηθήσω, αλλά τόσο, μέχρι να, όσο μπορώ. Αλλά άλλοι είναι που γίνονται αδελφοί μας. Βλέπετε, αδελφοί, τι ωραία που τα ξεχωρίζει ο Λόγος του Θεού. Επαναλαμβάνω, μακριά από τους Υιούς του διαβόλου. Είναι επικίνδυνοι. Και όταν σας χαμογελάνε είναι πιο πολύ. Και αν έχουν πάρα πολύ ευγενικούς και καλούς τρόπους, 7 δαιμόνια έχουν μέσα τους, λέει ο Λόγος του Θεού. Γλυκύτητα, ευγένεια, 7 δαιμόνια έχουν. Και ο άνθρωπος του Θεού, επειδή είναι αγαθός, βλέπει τη γλυκύτητα και αν δεν σταθεί στο Λόγο του Θεού, κινδυνεύει. Κινδυνεύει να πάθει κακό και κινδυνεύει να τον χρησιμοποιήσει ο διάβολος να κάνει κακό στα παιδιά του Θεού, στην Εκκλησία του Χριστού. Κινδυνεύει να τον χρησιμοποιήσει μέσα στην αγαθοσύνη του. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού έχει αποκάλυψη. Έχει φανέρωση, έχει διάκριση. Για το καλό του, αλλά και για το καλό των άλλων. Ο Θεός να μας δίνει αυτή την αποκάλυψη. Και ο Θεός να μας οδηγεί στο θέλημά του. Ο διάβολος δεν πιάνεται φίλος. Δεν πιάνεται φίλος. Ούτε έχει ελπίδες να σωθεί. Θα σου κάνει το φίλο. Τα παιδιά του διαβόλου θα σου κάνουν το φίλο. Για να σε καταστρέψουν ή για να σε χρησιμοποιήσουν για την καταστροφή των αδελφών σου. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας δίνει αποκάλυψη. Να φροντίζουμε, να προσέχουμε. Ο Ιωνάθαν κατάλαβε. Και τώρα θα προχωρήσει για να εκπληρώσει την υπόσχεσή του και τη συνθήκη που έκανε με τον Δαβίδ. Αλλά και να χωρίσει από τον Δαβίδ. Ήρθε η ώρα να χωρίσουνε. Δεν είναι καλός αυτός ο χωρισμός. Δεν είναι όπως ο χωρισμός, παραδείγματος χάρη, του Πέτρου και του Παύλου, που ένας πήγε στο έργο του Θεού εκεί που τον στέλνει ο Θεός και ο άλλος πήγε στο έργο του Θεού στο άλλο μέρος. Εδώ είναι ένας χωρισμός παντοτινός και φυσικός και αιώνιος.
σαν το χωρισμό του Αβραάμ και του Λότ. Ο Λότ ήταν άνθρωπος του Θεού. Βασανιζόταν η δικαία αυτή ψυχή, η δικαία αυτού ψυχή, καθώς έμενε στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Αλλά ο χωρισμός προήλθε από την εκλογή του. Όταν του είπε ο Αβραάμ, δεν είναι καλό οι ποιμένες μας να τσακώνονται. Πήγαινε εσύ από εκεί και αν πας εσύ από εκεί, εγώ θα πάω από εδώ. Όπου θέλεις πήγαινε, όλος ο χώρος είναι δικός μας. Και μπορούσε να διαλέξει τη Χανάν. Αυτός όμως έκρινε με οφθαλμό γήινο, ανθρώπινο και ανθρωπίνου συμφέροντος. Κάνει έτσι και βλέπει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, την περιοχή εκείνη, πλούσια σαν την Αίγυπτο, λέει. Πέρναγε ο Ιορδάνης, ήταν πολύ καλό το μέρος και πήρε απόφαση να πάει εκεί. Δεν εξέτασε όμως εκεί τι περιβάλλον υπάρχει. Μην πας λοιπόν σε μια δουλειά που σου φαίνεται πολύ ωραία αλλά είναι περιβάλλον αμαρτίας. Τι δουλειά έχεις εσύ στο περιβάλλον της αμαρτίας? Ναι, αλλά θα πάνε καλά οι δουλειές μου. Οι δουλειές σου θα πάνε καλά, η ψυχή σου δεν θα πάει καλά στο περιβάλλον της αμαρτίας. Έμεινε, βασανιζότανε, αλλά η πορεία του καταστράφηκε, ενώ η πορεία του Αβραάμ ευλογήθηκε. Κάποια στιγμή ήταν πιο πλούσιος στα Σόδωμα και στα Γόμορα ο Λότ από τον Αβραάμ, ίσως γιατί βρέθηκε σε πλούσια περιοχή. Αλλά στο τέλος το πλούτο τον είχε ο Αβραάμ, ο οποίος αγαθός, θεωρώντας αυτόν που ήταν αδελφός του, τον βοήθησε, αλλά τελικά δεν απέφυγε. Τη γυναίκα του την έχασε, με τις κόρες του βρέθηκε σε αδυναμία μεγάλη, τους γαμπρούς του τους έχασε, μια ζωή κακήν κακός, κατεστραμμένη. Ο Αβραάμ μια ζωή από το καλό στο καλύτερο ευλογημένη. Όταν είδε αυτό ο Ιωνάθαν, πήγε στον αγρό, έστειλε ένα παιδί μαζί του και του λέει πήγε να μαζεύεις τα βέλη μου, και καθώς έτρωγε το ξέρει πολύ πιο μακριά από το παιδί και του φωνάζει προχώρα, μπροστά είναι. Και ο Δαβίδ ο καημένος ήταν κάπου κρυμμένος. Το παιδί πηγαίνει, τα μαζεύει, του τα φέρνει, λέει πάρ' τα όπλα και φύγε. Και μείναν εκεί οι δυο τους. Εμφανίστηκε ο Δαβίδ, έπεσε στην αγκαλιά του, έκλαψε και ο Ιωνάθαν επειδή χάνει το Δαβίδ, αλλά ο Δαβίδ έκανε, λέει η Γραφή, κλαφμόν μεγάν. Δεν έκλαψε μόνο γιατί χάνει τον Ιωνάθαν, αλλά έκλαψε για τη ζωή του τώρα περνεί άλλο δρόμο. Άλλο δρόμο. Δρόμο άγνωστο. Δρόμο επικίνδυνο. Δρόμο κακοπάθειας. Αλλά ξέρει ότι ο Θεός τον πήγε στον καινούριο δρόμο και ο Θεός είναι μαζί του. Και αφού κλάψανε και οι δυο, ο ένας με κλαφμόν μέγαν, ο Δαβίδ, και ο άλλος με κλάμα αγάπης, ο με Δαβίδ πήρε το δρόμο του, ο δε Ιωνάθαν επέστρεψε στον πατέρα του. Πολύ σοβαρές αποφάσεις. Ο Ιωνάθαν επέστρεψε στον πατέρα του, που ο πατέρας του είναι υιός του διαβόλου. Ο Ιωνάθαν απομακρύνθηκε από τον αγαπητό του Θεού. Απομακρύνθηκε και εγκατέλειψε το θέλημα του Θεού, την αγάπη του Θεού. Βεβαίως τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του θα είναι καλά. Στο παλάτι, υιός του βασιλιά, με όλες τις τιμές, με όλα τα χρήματα, με όλες τις επιτυχίες, τη γυναίκα του, τα παιδιά του. Αλλά κάποια στιγμή, όταν θα έρθει ο Θεός να τελειώσει τη ζωή του Σαούλ, όταν θα τελειώσει η μακροθυμία του Θεού με τον Σαούλ, δυστυχώς θα τελειώσει η μακροθυμία του Θεού και με τον Ιωνάθαν.
Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις αποφάσεις μας. Από ποιον αποχωριζόμεθα και με ποιον συνεχίζουμε τη ζωή μας. Μη φοβάσαι να αποχωριστείς, αντί να πας εκεί που είναι ο Θεός. Όπου είμαι εγώ, εκεί είναι ο υπηρέτης ο δικός μου. Ο υπηρέτης ο δικός μου με ακολουθεί. Και αν ο υπηρέτης ο δικός μου με ακολουθεί εμένα και είναι όπου είμαι εγώ, αυτόν τελικά θα τον τιμήσει ο Πατέρας. Άρα δεν έχει σημασία πού θα πάω, με ποιον θα είμαι. Εκεί που έχει σημασία είναι εκεί που θα πάω να είναι ο Χριστός. Όπου είμαι εγώ, εκεί είναι ο υπηρέτης ο δικός μου. Και αυτόν θα τον τιμήσει ο Πατήρ. Και σκεφτείτε ότι δεν χάλασε καθόλου η καρδιά του Ιωνάθαν με τον Δαβίδ. Πόσο δυνατά είναι τα συναισθήματα της ασφάλειας και πολλές φορές τα οικογενειακά συναισθήματα. Δεν χάλασε η καρδιά του Ιωνάθαν ποτέ με τον Δαβίδ. Ο Θεός του είχε βάλει αγάπη του Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ και του Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν. Αλλά δεν μπόρεσε να τα ξεπεράσει. Δεν μπόρεσε να τα υπερνικήσει. Δεν μπόρεσε να τα προσπεράσει. Αδελφοί, είναι ωραία η απόφαση αυτή και ωραίο το μάθημα σήμερα. Να πηγαίνουμε εκεί που είναι ο Χριστός. Χωρίς να λογαριάζουμε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Εκεί που είναι ο Χριστός. Και το αποτέλεσμα θα είναι ευλογία και για σένα και για τα παιδιά σου. Και για τον Ιωνάθαν και για τα παιδιά του θα ήταν ευλογία. Όμως πηγαίνοντας εκεί που δεν είναι ο Θεός, την κατάρα την έφερε ο Ιωνάθαν και σε αυτόν και στα παιδιά του. Ο Θεός να μας φυλάει. Να παίρνουμε καλές αποφάσεις, γιατί οι καλές μας αποφάσεις θα έχουν καλά αποτελέσματα για όλους μας. Αμήν. Βοήθα μας, Κύριε μου.